Λοιπόν, πάμε τώρα στον προϊστάμενο υπηρεσιών Έχω Εναέρειας Κυκλοφορίας Χάρη Αντωνιάδη, για να δούμε πόσο ο ηλεκτρονικός πόλεμος, στον οποίο επιδίδονται τις στρατιωτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, επηρεάζει το σύστημα παγκόσμιας πλοήγησης και το σήμα από τα ραντάρ των αεροσκαφών. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι επηρεάζεται και η τηλεφωνία, το διαδίκτυο, ακόμα και η τηλεοπτική πομπή. Κύριε Αντωνιάδη, σας χαιρετώ. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Λοιπόν, εξηγήστε μας λίγο. Έχουν μαζευτεί πολλοί στην περιοχή μας, αεροπλανοφόρα κλπ. Μιλάμε για αυτόν τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο θέλουν να σβήνουν από τα ραντάρ, να μην δείχνουν πορεία πυράβλων και άλλος πώς. Εξηγήστε μας εσείς τώρα για στα αεροσκάφη τι συμβαίνει. Το θέμα που αναφερόμαστε αφορά καταρχήν τον GPS, το σήμα του GPS. Ναι. Δεν αφορά τα δικά μας τα ραντάρ ούτε τα δικά μας συστήματα πλοήγησης. Mm-hmm. Αφορά καθαρά την ικανότητα των αεροσκαφών να προβαίνουν σε πλοήγηση μέσω των GPS. Ναι. Μιλάμε για δύο προβλήματα. Το ένα είναι οι διακοπές των GPS για ευνόητους λόγους και το άλλο, το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι το λεγόμενο GPS spoofing, που κατά κάποιο τρόπο το GPS ξεγελιέται και δείχνει λάθος στοιχεία στο πλήρωμα. Mm-hmm. Τούτο είναι το πιο σοβαρό, διότι ένας πιλότος μπορεί να νομίζει ότι βρίσκεται πάνω από τη Λάρακα και να βλέπει ότι είναι πάνω από τη Λάρακα και να βρίσκεται στην ουσία πάνω από την Αθήνα, ας πούμε, ή πάνω από την Άγκυρα, ή πάνω από την Βηρυτό. Αυτό το πρόβλημα είναι δύο μέρη. Και πού είναι αυτό το πρόβλημα, κύριε Αντωνιάδη, πού εκτείνεται στον αέρα, ενώ είναι στο δικό μας φύλλο, ενώ πού πιάνει αυτό το διάστημα? Ναι. Πιάνει μεγάλο μέρος του δικού μας FIR, ναι. Αλλά να μην ενοχοποιούμε το Ισραήλ λόγω του πολέμου της Γάζας. Δεν είναι μόνο στο Ισραήλ, περιοχή Ισραήλ που παρατηρείται το φαινόμενο. Παρατηρείται και στη Βόρεια Θάλασσα, παρατηρείται και στη Βαλτική Θάλασσα, ναι. Παρατηρείται πάνω από την Τουρκία. Γενικά περιοχές που βρίσκονται κοντά σε εμπόλεμες ζώνες. Μάλιστα. Και τώρα είναι συχνότερο τώρα αυτές τις μέρες? Είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει? Το πρόβλημα, να σας πω κάτι. Το πρόβλημα παρατηρείται από το 2012. Μάλιστα. Απλώς αυξάνεται και μειώνεται με απρόβλεπτους ρυθμούς ή χωρίς προειδοποίηση. Δηλαδή, μια μέρα μπορεί να έχουμε και 10 περιστατικά, άλλη μέρα μπορεί να μην έχουμε περιστατικό. Απλώς να σας ενημερώσω ότι πέρσι καταγράφηκαν 220 περίπου περιστατικά και φέτος μέχρι τώρα γύρω στα 160. Ναι. Στο δικό μας FIR, αυτά οι αριθμοί που λέτε. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και τώρα η δική μας υπηρεσία Ελέγχου Εναέρειας Κυκλοφορίας, τώρα πώς μπορεί να γνωρίζει καθημερινά πού υπάρχει πρόβλημα? Άρα, ξέρει κάθε αεροσκάφος που προσεγγίζει ή που αναχωρεί, πού υπάρχει το πρόβλημα? Οι αναφορές που λαμβάνουμε εμείς είναι καθαρά από τα αεροσκάφη. Ναι, μάλιστα. Ένα αεροσκάφος δηλαδή μας δηλώνει ότι, ξέρετε, χάσα την πλοήγησή μου ή έχω αυτό το πρόβλημα ή αυτό το alert. Εμείς παίρνουμε τα δικά μας μέτρα, επιχειρησιακά μέτρα. Και να φέρουμε το πρόβλημα παρακάτω στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι οποίοι τα συγκροτούν και βγάζουν τους χάρτες τους διάσημους για GPS jamming και το καθεξής. Τώρα, αυτό που θέλω να πω όμως, επειδή ακούστηκε πάρα πολύ στα media τις τελευταίες ημέρες, να μην συγχύσουμε τον κόσμο για να πούμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας. Δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στο αεροσκάφο. Κύριε Αντωνιάδη, εγώ αυτό που θα έλεγα, το GPS, ενώ νομίζω τα αεροπλάνα προϋπήρχαν, πετούσαν πριν από αυτό το σύστημα. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό? Ακριβώς. Αντιλαμβάνομαι σωστά? Επιστρέφεται σε προηγούμενης τεχνολογίας. Εξοπλισμό, δεν ξέρω τι, μηχανήματα για να βοηθήσετε, σωστά? Δεν ήταν πάντα το GPS. Όπως το λέτε ακριβώς. Είναι ένα από τα μέτρα που έχουμε τώρα, που μας έχει στείλει και η ΕΑΣΑ σαν εισήγηση για αντιμετώπιση του θέματος, είναι η στροφή στα παλιά συμβατικά μέσα πλοήγησης, τα οποία εμείς διατηρούμε στην Κύπρο, δηλαδή σε επιχειρησιακή πάρκε, δηλαδή εργάζονται μια χαρά κανονικά. Και αυτό είναι και τα μηνύματα προς τα πληρώματα από τις εταιρείες και τη Lufthansa χθες που έκανε την ανακοίνωση. Ότι τα πληρώματα πρέπει να τρέχουν στα συμβατικά μέσα πλοήγησης, τα μέσα που θυμόμαστε να διαγράφουν στους τηλεοπτικούς αεροδιαδρόμους που ξέραμε παλιά. Δηλαδή, αντί η πλοήγηση να είναι από σημείο σε σημείο, να είναι από ραδιοβοήθημα σε ραδιοβοήθημα. Αυτή είναι η πραγματική άμυνα που έχουμε σε βασικές διακοπές του GPS. Και η συμβολή του δικού μας προσωπικού, των ηλεκτρονικών κυκλοφορίας, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο θα κατευθυνθούν τα σκάφη εκεί που θέλουν να πάνε. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό, διότι παίρνουν πάρα πολλά μέρα τις τελευταίες δύο μέρες, δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Να. Είναι και κάτι καλό, κύριε Αντωνιάδη, ενδεχομένως που έχουμε. Μείναμε λίγο πίσω ενδεχομένως ή κρατάμε και τα παλιά τα συμβατικά εδώ. Κοιτάξτε, δεν μείναμε πίσω. Απλώς οι φύλακες έχουν γνώση.
Σίγουρα. Δεν βάζει το δάχτυλο. Θυμάμαι και για το Λεύκο, εγώ δεν ξέρω, δεν το παραλάβαμε εκείνο το σύστημα. Το Λεύκο είναι μια άλλη ιστορία, ναι. Μια εγκυκλοπαίδεια ολόκληρη. Ξεχάστε το, διαγράψτε το Λεύκο. Ναι, για να δούμε το επόμενο. Λοιπόν, άρα κύριε Αντωνιάδη, για να γίνει κατανοητό, για να μην ανησυχούν. Τα αεροπλάνα πετάνε κανονικά. Έτσι, μιλάμε για το GPS, το σύστημα πλοήγησης και υπάρχουν πάντα οι παραδοσιακοί, οι προηγούμενης τεχνολογίας, έτσι, συστήματα πλοήγησης. Εσείς βλέπετε τι γίνεται, ενημερώνεστε όταν περνάνε από το FIR μας, ξέρετε ότι σας λένε κάτι. Δώστε μας έτσι μια την καθημερινότητα. Πριν από λίγο, για παράδειγμα, περνούσε ένα αεροσκάφος, πώς γίνεται αντιληπτό ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα ή σήμερα υπάρχει αυτή η παρεμβολή. Υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει το θέμα αυτών αντιληπτών. Το πρώτος τρόπος, ο εύκολος, είναι να το δηλώσει ο πιλότος. Ναι. Και να ζητήσει βοήθεια πλοήγησης. Ο πιλότος όμως που ξέρει αν είναι εξωτερικό. Θα του βγάλει alert το αεροσκάφος. Τα αεροσκάφη έχουν συστήματα που δίνουν προειδοποιήσεις. Ναι. Πολλά συστήματα για πλοήγηση. Και θα πει του ελεκτή ότι αδυνατόν να πλοηγηθώ με GPS και θέλω τη βοήθειά σου. Μάλιστα, καθοδήγηση δηλαδή. Ο ελεκτής θα του δώσει το λεγόμενο heading, τη μαγνητική πορεία μέσα από το ραντάρ, θα τον παρακολουθεί και θα τον πάρει εκεί που θέλει. Ναι. Αυτό είναι ένα σενάριο. Πώς γίνεται, εδώ σου θα καταλάβουμε κύριε Αντωνιάδη, πού μιλάτε με τον πιλότο, του λέτε, ξέρω εγώ, είναι με μοίρες, πού να κατευθυνθεί, πώς. Να σας κάνουμε ελεκτή. Να σας κάνουμε εκπαίδευση να ξέρετε να διαβάζετε. Σίγουρα ναι, έτσι γίνεται. Ναι, με δική μας φρασιολογία, με δικούς μας τρόπους. Απλώς για να συγκαθοποιηθούμε. Μην νομίζετε ότι απλά επειδή μου αρέσει στους τηλεθεατές, θα το μεταφέρω με αυτή τη γνώση. Να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Είναι ωραίο αυτό να καταλαβαίνεις γιατί μιλάς. Νομίζουμε ότι έχουμε γνώσεις, για όλα δεν έχουμε. Δίνουμε μαγνητική πορεία από την οθόνη του ραντάρ. Μάλιστα. Η οποία μαγνητική πορεία και ο πιλότος τη βάζει στα όργανα του εκεί, και το αεροπλάνο πάει σε ένα heading το οποίο μπορεί να ακολουθήσει από μόνο του. Εντάξει, τα αεροσκάφη πετούσαν χωρίς GPS, είπαμε πριν πολλές δεκαετίες. Ναι, ναι. Και διέσχιζαν Ατλαντικούς ωκεανούς. Λοιπόν, τώρα ο δεύτερος τρόπος, ο δύσκολος, είναι το αεροπλάνο να ξεφεύγει από την πορεία του και να μην γίνεται αντιληπτό από τον πιλότο. Ναι. Εκεί θα παρέμβει ο ηλεκτής από μόνος του. Θα διορθώσει το αεροσκάφος να του πει ότι έτσι και έτσι συμβαίνει, στρίψε τόσες μοίρες δεξιά, σε εκτός πορείας και το καθεξής. Ναι, διότι έχει γνώση η υπηρεσία ελέγχων αέρας κυκλοφορίας το κάθε αεροπλάνο που προσεγγίζει, από πού έρχεται, ποια είναι η πορεία και γιατί δεν ακολουθεί την πορεία ενδεχομένως ή άλλος. Πώς και είναι συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών ιών των γειτονικών χωρών. Σε ακρίβεια δευτερολέπτου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Αντωνιάδη. Δευτερολέπτου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετώ.